Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Λίγο πιο μακριά, γιατί δεν έχει. Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο. Μέσα από την καρδιά μου, κύριε Βατζόγλου, καλή αρχή. Το ότι σας είπα ξεκάθαρα ότι δεν σας ψήφισα και ψηφίζω εδώ και χρόνια τον κύριο Μαγιά, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας σέβομαι. Και με όλη μου την καρδιά, εύχομαι στα δύσκολα που ήρθατε, γιατί στην κυριολεξία, και μην παρεξηγηθεί κάποιο, για μένα ο προηγούμενος δήμαρχος άφησε καμένη γη. Έχουμε λοιπόν να τα βγάλετε πέρα και σαν εργαζόμενος αλλά και σαν πολίτης να σταθείτε στο πλευρό μας και να είστε σίγουροι ότι θα σας τροποδοτήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να ξεκαθαρίσω, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αν μη τι άλλο, θα ήταν καλό να μπορεί να απαντάει το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα ή να παίρνει μια θέση. Να παίρνει υπηρεσία. Παρακαλώ. Τώρα θα χάσω το τρίλεπτο που έχω. Ή να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε τηλεφωνικό σε έναν αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση που κάνουμε. Θα ήταν μια βοήθεια. Θα πω απλά ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον φίλο μου, τον κύριο Γεώργιο Σπαθόπουλο, σε ό,τι αναφέρει στις αιτήσεις που έχει κάνει με αριθμό πρωτοκόλλου 44-490 στις 23-19 και 46-006-46-009 που έκανε σήμερα 1η Δεκατού 2019. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος επίσης για την ελληνική αστυνομία, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, και μάλιστα μπορώ να πω για το τοπικό αστυνομικό τμήμα του Δήμου Αμανουσίου. Προσήξε ο κ. Ζαγκαρόπουλος. Έχει συμβάλει στα μέγιστα για να λυθούν πολλά προβλήματα. Ωστόσο, η ανασφάλεια των Ελλήνων δημοτών Αμαρουσίου είναι τεράστια. Και φαντάζομαι γνωρίζετε. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτό το οποίο ο κ. Σπατούλης απλά είπε και ποτέ δεν έπραξε, να μεταφερθεί άμεσα στο κέντρο, το αστυνομικό τμήμα πάλι. Και επίσης να βοηθήσουμε να υπάρχουν πολύ πιο συχνές περιπολίες. Μια και ο μόνος που μπορεί να αποτρέψει σε ένα βαθμό ανθρώπους που θέλουν να διαπράξουν οποιοδήποτε αδίκημα είναι η ελληνική αστυνομία. Για την οποία ξεκαθαρίζω ότι πραγματικά είναι ιδιαίτερα περήφανος. Παρακαλώ να βάλουμε έναν απεινιδωτή στην είσοδο του Δημαρχείου. Τα προβλήματα που υπάρχουν, φαντάζομαι γιατρός, με το ιατρικό επάγγελμα ασχολείστε, είναι πολλά. Επίσης είναι μια υπόσχεση στον Δημάρχο του πρώην που είχε δώσει να εκπαιδευτούν κάποιοι άνθρωποι και να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δώσουμε ένα ντοκουμέντο φίλη της ζωής σε ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα το έχουν ανάγκη. Παρακαλώ, αν μπορούσαμε να καλέσουμε την κυρία Κρεπούγια και να μας βοηθήσει με την εμπειρία που έχει, την πολύ κινητήρια και πείρα που έχει, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολλαπλά προβλήματα ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Όλο στοιχείο στην έχω παρακολουθήσει την κυρία και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Επίσης, μακάρι οι συνάδελφοι της 3Κ, μα και οι συνάδελφοι υπόλοιποι συμβασιούχοι, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στον τομέα καθαριότητος, μια και αποδεδειγμένα τους έχουμε μεγάλη ανάγκη να κατοχυρώσουν τη θέση εργασίας τους με μόνιμη θέση εργασίας. Ελπίζω στη βοήθειά σας, κύριε Δημάρχε, και να είσαστε σίγουρος ότι θα υπάρξει εκτίμηση και σεβασμό στην όποια θετική μας σας προσπάθεια για να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ, καλή αρχή, δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω κανέναν πόλεμο και καμία κούντα. Θεωρώ πραγματικά ότι είμαστε μια οικογένεια εδώ. Ευχαριστώ, καλό μήνα και καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χαλασκάνη.